δεν έχει καταφέρει να κάνει τον breakthrough, να νικήσει έναν καλό παίχτη όπως τον Ρόμ, όπως τον. Όπως τον Έλκος, ας πούμε. Shout out στο Έλκος, my boy. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκινάμε εδώ πέρα. Ο Μάριο ξεκινάει με λίγο damage. Κάνει το Mario Gentleman combo. Χουχουχά, αλφα, αλφα, αλφα. Πολύ τέκνητο, πολύ τέκνητο. Δάνθρο, για να δούμε. Λοιπόν, ο Greninja του Jesteros ξέρει να κάνει αυτό το κολπάκι να βγαίνει από τα combo. Κάνει side whip. Και αυτό τον κάνει intangible. Frame 20, από όσο ξέρω από τον ίδιο. Το οποίο είναι αρκετά καλό για να βγεις από ένα combo. Αλλά άμα ο άλλος το πάρει πρέφα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το κάνει πάνης. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ιδέα να το κάνει συνέχεια. Και ο Jesteros το κάνει συνέχεια. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Σύντροκ θα το κάνει πάνης. Αλλά τέλος πάντων, βλέποντας εδώ ο Σύντροκ έχει χάσει το lead του. Ο Greninja με ένα πολύ καλό up smash follow-up. Για να δούμε το edge guard. Oh, nice! Και πέθανε. Όχι, ζει ακόμα. Γιατί έκανε air dodge πέρα, δεν ξέρω. Κακή ιδέα. Footstool, για να δούμε. No follow-up. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό situation. Και στην πλατφόρμα δεν έχει πάρα πολλά tech options ο αντίπαλος. Ο Greninja μπορούσε να κάνει εύκολα capitalize εκεί πέρα, αλλά το άφησε. Για να δούμε. Oh, pivot def smash πήγε να παιχτεί εκεί πέρα, αλλά δεν παίχτηκε καθόλου. Πολύ καλό recovery από Greninja, safe. Oh, για να δούμε το up smash. Not on point. Και οι δύο παίχτες φαίνονται αγχωμένοι, μια σκηνή στο big stage αυτό για πρώτη φορά. Πήρε το stock. Για να δούμε όμως το comeback, μπορεί. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο στο Smash 4. Ο άλλος έχει το rage. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να αρχίσει να μπαίνει πολύ σκληρά τώρα εδώ και να του πάρει και το δεύτερο stock. Αλλά ο Σύντορα κρατάει το space του. Nice bugger. Oh, bugger σε dash attack. Δεν ξέρω γιατί δουλεύει αυτό, αλλά δούλεψε. Upthrow για να δούμε το follow-up. Upper. Oh, upthrow και σκοτώνει. Για να δούμε. Ένα stock σε ένα stock. Σύντορα με full γεμισμένη τη flood. Ξεκλειδώνει πάρα πολλά edge guard situations. Και πολλά kill situations. Στο high level βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το βγάλει. Air dodge, κακή ιδέα. Μην προσγειώνεστε με air dodge. Είναι προβλέψιμο και δεν είναι safe. Σου δίνει lag. Πόσο θα το πούμε. Oh, nice, για να δούμε το. Side πήγε να βγει από το combo. Γιατί δεν το κάνεις πάνεις αυτό, bro. Είναι τόσο απλό. Gentleman combo σε fair, γιατί πας για αυτά. Δεν θα πετύχει ποτέ. Γενικά, έχω παρατηρήσει τον Sidorak. Πάει συνέχεια για το fair όταν δεν δουλεύει. Δεν είναι true, ρε φίλε. Oh, nice. Άψμα στο roll μέσα. Τον έκανε call out στεγνά. Για να δούμε το edge guard του Greninja. Safe recovery από Mario. Oh, let's go σε nair. Το τέταρτο option. Oh, και το tech του Greninja. Ήθελα να πω και αυτό. Ο Jesteros είναι on point στα tech. Για να δούμε θα ζήσει. Δεν ξέρω αν γυρνάει ο Mario από αυτό. Δεν γυρνάει. Και πάρα πολύ καλό άμπειρο edge guard από τον Greninja. Το νερό έχει αυτό το περίεργο hitbox που σε σκοτώνει. 1-0 ο Jesteros λοιπόν. Τίποτα καινούριο. Τον έχω δει να νικάει τον Σύντορα κάποιες φορές. Αν και δεν ξέρω ποιο είναι το σκορ μεταξύ τους. Αν μπορεί κάποιος να διορθώσει στο chat κάποιος που παρατηρεί περισσότερο τα bracket, θα μπορούσε να το κάνει ευχαρίστως. Ναι, ναι, είναι στο μεγάλο Battle.net. Είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Έχει μεγάλη οθόνη με πολλές οθόνες. Και πάμε κατευθείαν στο Game 2. Δεν ξέρω ποια από τις δύο Animal Crossing πίστες είναι αυτή, αλλά είναι αυτή με το χαμηλό ceiling, νομίζω. Συγγνώμη, συγχωρέστε με, δεν έχω καιρό να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι ευνοεί τον Μάριο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτές οι δύο πίστες, η μία έχει υψηλό ceiling και η μία έχει μεγάλες άκρες. Θεωρώ ότι αυτή είναι με το χαμηλό ceiling. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο Μάριο το επέλεξε αυτό, μιας και ο Greninja έχει πάρα πολλά kills off the top. Αλλά δεν μπορεί να κάνω και λάθος. Διορθώστε με γιατί θα εξαρτηθεί το commentary. Doberman, πες μου ρε φίλε, είναι αυτό με τις μεγάλες πλαϊνές άκρες ή με το μεγάλο ταβάνι. Εξήγησέ μου λίγο για να μπορούσα να κάνω commentary σοβαρά. Ω, κάνει πάνω στο get από τα γμιασπίδα και το side beast. Πω, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό read. 58% στον Greninja. Easy game μου φαίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει το combo κατά το Sidorak. Ναι, up tilt, up smash. Pop, αυτό είναι bread and butter Greninja. Πάρα πολύ καλό, μου αρέσει πάρα πολύ. Down throw. Πού είναι το up tilt, bro? Πού είναι το up tilt? Δεν βλέπω up tilt. Εντάξει, μπορεί και να μην είχε, δεν ξέρω για το rage. Αλλά δεν είχε rage, είχε 20 κάτι. Ω, το fair. Αυτό θα ήταν μεγάλος παράγοντας στο να γυρίσει το game. Down throw, upper,
Έλα ρε φίλε, το κάνει DI. Αυτό, σύντορα τα bread and butter combos του Μάριο δεν τα έχει on point ακόμα. Είναι αρκετά καλός παίκτης, δηλαδή. Εντάξει, δεν θέλω να πω πώς είναι μεταξύ μας τα friendlies, αλλά θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν τα πιάνει. Ο Greninja απλά την έκανε προς τα πάνω, δεν ξέρω καν γιατί. Επέλεξε να την κάνει. Back to neutral, υποθέτω. Substitute on play. Ω! Oh! Και ήταν η πλατφόρμα εκεί! Άψου μας πέθανε. Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό απάντησε την ερώτησή μου. Είναι η χαμηλή, το χαμηλό ceiling. Και ο Μάριο με 50% να δούμε αν μπορεί να κάνει το comeback. Ίσως το Rage είναι ένας παράγοντας αυτό το play. Για να δούμε. Back throw. Πάγε το cheese ο Μάριο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ο Μάριο έχει τόσο πολλά bread and butter combo στο 0 και πάγε το cheese. Συγγνώμη, συντρόφε, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Φίλε, μάλλον θα χάσει. Οπ. Nice, nice, nice. Τη γλίτωσε. Ήταν πολύ κοντά στο να το φάει το νερό. Για να δούμε. Φεύγουν οι πλατφόρμες. FD. FD. FD boys. Jump, jump, safety. Greninja gentleman combo. Για να δούμε. Ο Downer το πάνει στο get up attack. Το διάβασε. Δεν ξέρω. Δεν μου φάνηκε για react. Ner. Ο Mario gentleman. Για να δούμε πώς γυρνάει ο Greninja. Πλατφόρμες επιστρέφουν στο play. Nice, nice, μπράβο.